Τι φτιάχνουμε εδώ? Εδώ φτιάχνουμε πατάτα au gratin. Τις έχεις κόψει σε ροδέλες? Εδώ τις κόβουμε πολύ λεπτές. Βλέπεις? Ναι. Τις απλώνουμε σαν μια βεντάλια, σωστά? Ναι, ναι. Ρίχνω λίγο μοσχοκάριδο εδώ, λίγο. Ωραίο τρίφτης. Γιατί, α, ναι. Όχι, ο τρίφτης μου, ο μικρός, τον παίρνω παντού στα ταξίδια μου. Τέλεια, θα το πάρει και στην Ελλάδα τώρα ή δεν χρειάζεται? Θα το πάρω και στην Ελλάδα, παρόλο που δεν έχω σκοπό να μαγειρέψω. Θα ρίξω λίγο αλατάκι. Αυτό θα μπει στο φούρνο? Αυτό θα μπει στο φούρνο αργότερα, αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Πολύ πρώτα λίγο αλατάκι, γιατί θα ρίξουμε και το κασέρι. Λίγο πιπέρι. Άμα μπορέσω να το ανοίξω, ναι. Και το κρεμμύδι μπαίνει από πάνω? Φίμινε, στη μέση μπαίνει το κρεμμύδι. Λίγο πιπεράκι, με έπεσε λίγο πολύ. Θα βάλω από πάνω λίγο λιγότερο. Εδώ έχω ψιλοκόψει ένα τρυφερό κρεμμυδάκι. Όχι φρέσκο, αλλά τρυφερό. Πολύ πολύ λεπτά κομμένο. Με το μαχαίρι το έκοψες? Ναι, με το μαχαίρι. Δεν το τρίβουμε, γιατί μετά θα βγάλει τα υγρά του και δεν θα είναι καλό για αυτό το φαγητό. Έτσι το. Το απλώνεις παντού? Το απλώνουμε λίγο παντού. Τρίβουμε και μια σκελίδα σκόρδο για ωραία γεύση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο. Εμένα, παντού το βάζω. Τα άλλα τα φαγητά σου όλα είναι απίστευτα. Έχεις δουλέψει σε εστιατόρια? Ναι, αγάπη μου. Σε πόσα? Σε πολλά. Είχε ο πατέρας μου 5. Λίγο σκορδάκι, έτσι, να μην το παρακάνουμε. Μια σκελίδα. Μια σκελίδα μεγάλη. Έτσι λίγο για τη γεύση του. Εδώ έχουμε τρίψει κασεράκι. Κασέρι. Κασέρι, κίτρινο τυρί. Εγώ δηλαδή έχω τσέντα, αλλά βάλτε ό,τι κασέρι θέλετε. Οτιδήποτε δηλαδή. Κασέρι που είναι καλό για να λιώσει και να έχει νοστιμιά για το φαγητό. Άρα έχουμε κρεμμύδι, έχουμε σκόρδο, έχουμε κασέρι. Σε αυτή τη εδώ πιπέρι δεν θα στρώσουμε πολύ κασέρι, λίγο. Γιατί θα στρώσουμε και άλλη πατάτα από πάνω. Έτσι. Ωραία. Βάζω εδώ λίγο κρέμα ήδη. Τι είναι αυτή η κρέμα? Είναι κρέμα γάλακτος. Εγώ την χρησιμοποιώ με πολλά λιπαρά, 30%. Αλλά άμα θέλει κάποιος μπορεί να πάρει και την διέτης κρέμα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι στα διέτης πράγματα. Φάει λιγότερο και κάνε το σωστά, θα έλεγα. Τις πατάτες μπορείτε να τις κόψετε και με ένα μηχάνημα, άμα έχετε. Θα τις βάλεις από πάνω? Θα τις βάλω από πάνω και μετά θα δούμε την συνέχεια. Τώρα βάζουμε πάλι λίγο αλατάκι. Έβαλες δηλαδή τις πατάτες ξανά από πάνω. Στρώσαμε πάλι πατάτες, ναι. Αυτές είναι πολύ σημαντικές, όπως να φαίνονται όμορφες, γιατί θα είναι πάνω. Η εικόνα του φαγητού. Και θα ξανακάνουμε το ίδιο τώρα, κρέμα γάλακτος. Τώρα θα βάλουμε το κασέρι. Α, ξανά κασέρι. Κοίτα, ναι. Πολλοί το ανακατεύουν το κασέρι μαζί με την κρέμα γάλακτος. Εμένα μου αρέσει να το απλώνω, γιατί είναι πιο εύκολο να το απλώσω έτσι και να ρίξω μετά την κρέμα. Άρα έβαλες πρώτα κρεμμύδι, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, κρέμα γάλακτος. Πρώτα έβαλα πατάτες. Μετά έβαλες όλα αυτά, μετά ξανέβαλες πατάτες. Να. Τώρα ξαναβάζεις πάνω κασέρι. Τελειώνουμε με την κρέμα γάλακτος. Μετά που τα έχουμε στρώσει όλα. Για δεύτερη φορά. Ναι, πολύ λίγο βάλαμε στην πρώτη δόση. Αλλά εδώ θέλει. Μπορείτε φυσικά να τρίψετε και να ρίξετε και λίγο παρμεζάνα από πάνω για να ροδίσει πιο πολύ, όπως επιθυμείτε. Αυτό το γεύμα γίνεται σαν γλύκισμα. Δεν θέλουν πολύ αλάτια και ιστορίες. Όχι, ωραίο φαίνεται ήδη. Θα μπει στο φούρνο τώρα? Τώρα θα μπει στο φούρνο, παιδιά.
Πόση ώρα? That's it. Και θα το ψήσουμε 45 τουλάχιστον λεπτά. Μπορεί να πάνε και 55 ανάλογα με το φούρνο. Στους πόσους? Στους 180 βαθμούς. Είναι σχεδόν έτοιμο. Φαίνεται πεντανόστιμο. Τέλεια. Ταραν.